Ο πόλεμος των μεταφορών ενάντια στις προμήθειες από τη Δύση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Είναι ο τίτλος άρθρου ανάλυσης Ρωσικού Μέσου Μαζικής Ενημέρωσης με πληροφόρηση από το Υπουργείο Άμυνα της χώρας του, κυριότερα σημεία του οποίου είναι τα εξή. Γενικά, οι ένοπλε δυνάμει τη Ουκρανία μέχρι στιγμή, με τη βοήθεια ενό εκτεταμένου δικτύου Ουκρανικών Σιδηροδρόμων, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα πυρομαχικά και μέρο τη στρατιωτική βοήθεια από τη Δύση στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η μεταφορά των Ουκρανικών στρατευμάτων. Επιπλέον, η Ουκρανία διαθέτει σημαντικό ανθρώπινο ταμιευτήρα, το δυναμικό του οποίο υπολογίζεται σε τουλάχιστον 5,5 εκατομμύρια άτομα. Ω εκ τούτου, οι παραδόσει από τι χώρε του Νότου πραγματικά τεράστια ποσότητα όπλων και πυρομαχικών επιτρέπουν στο Κίεβο να αναπληρώσει τι σημαντικέ απώλειέ του και να εξοπλίσει του νεοσύλλεκτου με όλα τα απαραίτητα. Γι' αυτό η ειδική επιχείρηση μπορεί να διαρκέσει για πολύ. Γενικά, η Δύση, εκτό από τι παραδόσει στην Ουκρανία εξοπλισμού και όπλων τη Σοβιετική περίοδου, άρχισε να μεταφέρει όπλα τύπου ΝΑΤΟ στο Κίεβο από τάγκ μέχρι φορητά όπλα και πυρομαχικά για πυροβολικό, πολυβόλα κλπ. Μα φτάνουν αποσπασματικέ πληροφορίε για την ολοκλήρωση τη εκπαίδευση νέων στρατευμάτων στη Δυτική Ουκρανία ανέγγιχτο από τη Ρωσική Αεροπορία το Ουκρανικό Σύστημα Σιδηροδρομικών Μεταφορών, κατέστησε δυνατή την παροχή στρατιωτική βοήθεια από την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Ρουμανία, την οποία παρήχαν τουλάχιστον 20 χώρε του ΝΑΤΟ. Από τη ΣΥΠΑ, 200 τεθρακισμενα οχηματα οχήματα μεταφορά προσωπικού M113, άριθμα τόμα, 300 περιφερόμενα πυρομαχικά drones, 212 UAV αναγνώριση και επίθεση, 86 οβιδες m M777 155 mm, 20 ελικόπτερα MI17, 12 ραντάρ, φορητά αντιαρματικά και αντιεραπορικά όπλα κατά χιλιάδε. Η Τουρκία αναπληρώνει το στόλο Μπαϊρακτάρ. Η Πολωνία έστειλε περισσότερα από 200 άρματα μάχη T-72M1, πυράβλου R-73, 60 BMP-1, 20 αυτοκινούμενα πυροβόλα Vosdika, Grand MLRS. Η Γαλλία έχει προμηθεύσει τι ενόπλε δυνάμει με μεγάλο αριθμό εκτοξευτών χειροβομβίδων και 12 αυτοκινούμενα πυροβόλα Caesar. Η Εσθονία παρέδωσε μια μισή πυροβολαρχία οβιδοβόλων D30 των 122 mm, φορητά όπλα και πυρομαχικά. Η Μεγάλη Βρετανία έστειλε τεθωρακισμένα οχήματα, πυραυλικά όπλα, φορητά όπλα στι ενόπλε δυνάμει τη Ουκρανία. Η Τσεχική Δημοκρατία, η Σλοβακία, η Κροατία, η Ρουμανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Βουλγαρία και άλλε χώρε προέβησαν σε παραδόσει όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού. Τώρα το Κίεβο απαιτεί πυραυλικά συστήματα μεγάλου βεληνικού και ντρόουν με κατευθυνόμενα πυρομαχικά ακριβία από του χορηγού του. Και αυτός είναι ένα σοβαρό λόγο για τον οποίο οι ένοπλε δυνάμει τη Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να βρουν επιγόντως έναν τρόπο να σταματήσουν τη Δύση να προμηθεύει όπλα στο Κίεβο. Επιπλέον, μην ξεχνάτε ότι η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο σε αυτοκινητόδρομου όσο και σε τοπικού δρόμου. Για να σταματήσει επιτέλου η παροχή όπλων και πυρομαχικών στα ουκρανικά στρατεύματα, καθώ και η ανανέωση των δυνάμεών του με φρέσκα στρατεύματα, θα πρέπει να αναγκαστούν να κινηθούν με καθυστέρηση στην υπέρβαση των υδάτινων κολλημάτων λόγω κατεστραμμένων γεφυρών. Διαφορετικά, η ειδική επιχείρηση μπορεί να διαρκέσει πολύ, πάρα πολύ, και να μα κοστίσει μεγάλε απώλειε. Ναι, το έργο τη εξάλληψη του συστήματο μεταφορών τη Ουκρανία είναι πολύ χρονοβόρο, αλλά εφικτό. Σκόπιμα, απαρίθμησα τα πάντα για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε ο αναγνώστη να τα συνειδητοποιήσει ότι το έργο τη παράλυση του συστήματο μεταφορών τη Ουκρανίας η διακοπή τη παροχή δυτική στρατιωτική βοήθεια είναι πολύ επίπονη. Όσο αφορά τι υποδομέ μεταφορών των κεντρικών και ανατολικών περιοχών τη Ουκρανία, υπάρχει διαφορετική προσέγγιση. Δεν έχει νόημα να ανατινάζονται τα πάντα στου κόμβου μεταφορών. Από τα παραπάνω, διαφαίνεται ότι οι Ρώσοι αναγνωρίζουν πω οι στρατιωτικέ επιχειρήσει στην Ουκρανία θα διαρκέσουν σε μάκρο λόγω του πακτοκλού πολεμικού υλικού και στρατιωτική βοήθεια που σειραίει από τη Δύση στην Ουκρανία, η οποία μάλιστα αναμένεται να ενταθεί και όχι να μειωθεί στη συνέχεια. Ω λύση σε αυτό, οι Ρώσοι βλέπουν την καταστροφή του δικτύου μεταφορών τη Ουκρανία από τη Δύση προ την Ανατολή, μέσω του οποίου προωθούνται σιδηροδρομικό πρωτίστω και οδικό δευτερευόντος, εφόδια, υλικά, ολικά συστήματα και ουκρανικό στρατιωτικό προσωπικό στην πρώτη γραμμή του μετόπου. Κλείνουμε λέγοντα ότι σε αυτή την περίπτωση δεν αποκλείεται η Ρωσία να προσπαθήσει να εμποδίσει την καταστροφή των γεφυρών, προκαταλαμβάνοντα κάποιε από αυτέ με αλεξιπτωτιστέ και ειδικέ δυνάμει, με σκοπό τον απεγκλωβισμό των Ουκρανικών δυνάμεων στην Ανατολική Ουκρανία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.